χρειάζεται να γίνουν πολλά. Αυτή είναι η μόνη σίγουρα κατεύθυνση έτσι όπως έχει εξελιχθεί όλη η κατάσταση. Γιατί δημιουργούνται ζητήματα τα οποία είχαμε θέσει την προηγούμενη εβδομάδα συζητώντας με τον υποψήφιο βουλευτή Μεσσηνίας του Πασόκ Νεάλ, τον κύριο Μενέλο Γερονικολό. Αλλά κανείς δεν πίστευε τις εξελίξεις έτσι όπως θα πήγαινε. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Καναλόπουλε. Είχαμε ξεκινήσει την προηγούμενη εβδομάδα και συζητούσαμε με πρώτο θέμα αυτό και, είχατε πει ότι πολύ καλά κάνουμε και ξεκινάμε με αυτό γιατί είναι ένα θέμα το οποίο θα μας εκπλήξει. Λίγο πολύ επιβεβαιωνόμαστε αρνητικά, εγώ θα πω, στη συγκεκριμένη περίπτωση. Γιατί κανείς δεν περίμενε να φτάναμε σε αυτό το σημείο να τίθενται με τέτοιο βαθμό ζητήματα δημοκρατικότητας πια. Νομίζω το είχαμε τονίσει και την προηγούμενη φορά που βρέθηκα στο δελτίο σας. Νομίζω ότι πλέον είναι φανερό ότι υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα για την κυβέρνηση. Είμαι σίγουρος ότι θυμάστε και εσείς και οι τηλεθεατές σας την προηγούμενη φορά που βρέθηκα στο δελτίο σας. Έθεσα δύο πολύ σοβαρά θέματα σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα. Το πρώτο ήταν ποιος παρακολουθούσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και το δεύτερο, το οποίο αν θέλετε πλέον έχει απαντηθεί πλήρως, και το δεύτερο και πιο σημαντικό ήταν ποιος έδωσε την εντολή να παρακολουθείτε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Τώρα ανακύπτουν άλλα ερωτήματα που πάμε στο γιατί. Γιατί κανείς δεν έχει καταλάβει το γιατί. Δεν ξέρω αν έχετε πάρει εσείς απαντήσεις. Νομίζω ότι ούτε εμείς έχουμε πάρει τις απαντήσεις, ούτε κανένας μας. Είναι σημαντικό να θυμηθούμε κιόλας ότι, και το αναφέραμε και την προηγούμενη φορά, την προσπάθεια της κυβέρνησης να υποβαθμίσει το συγκεκριμένο θέμα. Νομίζω ότι καταλαβαίνουμε τώρα όλοι τους λόγους για τους οποίους η κυβέρνηση έπραξε κατά αυτόν τον τρόπο, καθώς γνώριζαν οι πάντες τι έπεται, τι έρχεται. Η κυβέρνηση μιλάει για νόμιμες επισυνδέσεις. Νομίζω ότι αυτό πλέον. Εδώ πρέπει να υπάρχουν και κάποια ζητήματα διαχωρισμού. Μιλάει για νόμιμες επισυνδέσεις. Το ερώτημα είναι το εξής. Αφού είναι νόμιμες επισυνδέσεις, γιατί ο Πρωθυπουργός αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη? Επίσης, νομίζω ότι και ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και συνταγματολόγος, ο κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος, κατέριψε και αυτή τη θεωρία. Είναι πλήρως παράνομο να παρακολουθούνται οι αρχηγοί κομμάτων, οι βουλευτές και οι ευρωβουλευτές. Οπότε νομίζω ότι πλέον δεν τίθεται κανένα θέμα νομιμότητας. Έχει καταρριφθεί αυτό πλήρως. Τώρα υπάρχει μια διάσταση μέσα στο πολιτικό σκηνικό η οποία φέρνει ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, να το πω έτσι, να συμπλέουν σε ό,τι έχει να κάνει με τη διελεύκανση αυτής της υπόθεσης. Το βλέπετε εσείς και το λέω αυτό είτε στις πρωτοβουλίες που λαμβάνονται, είτε στην έννοια ότι ζητούνται μια σειρά από απαντήσεις. Πώς πρέπει να κινηθεί όλη η κατάσταση? Να σας πω, κύριε Καναλόπουλε, δεν νομίζω ότι έχει να κάνει μόνο με τα κόμματα ή με το ΠΑΣΟΚ. Τουλάχιστον αυτό επιχειρεί η Νέα Δημοκρατία να θέσει στο πολιτικό διάλογο. Νομίζω ότι πλέον και άνθρωποι εντός της κυβέρνησης και, αν θέλετε, και άνθρωποι που στηρίζουν, και απλοί πολίτες, αλλά και στελέχοι που στηρίζουν την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία διαχρονικά, βλέπουν ότι κρατάνε αποστάσεις. Και είναι λογικό, καθώς νομίζω ότι υπάρχει μια υπάρχει μια διαδικασία η οποία τη γνωρίζουμε οι πάντες, φαίνεται πλέον, ξετυλίγεται σιγά σιγά μέρα με την ημέρα, η οποία φαίνεται ότι καταπατά εντελώς κάθε έννοια δημοκρατίας σε αυτή τη χώρα. Και ξέρετε, είναι και σημαντικό να βάλουμε και το εξής θέμα στη συζήτησή μας, το πόσο με τον τρόπο που χειρίστηκε η κυβέρνηση το θέμα στις πρώτες μέρες, πως έχει καταφέρει να μας κάνει διεθνώς ρεζίλη. Γιατί βλέπετε και εσείς και είμαι σίγουρος και οι τηλεθεατές μας, τα δημοσιεύματα που έρχονται από το εξωτερικό, τα οποία κατακεραυνώνουν την κυβέρνηση Μητσοτάκη και αν θέλετε και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Είναι σημαντικό επίσης να αναφέρουμε ότι, ξέρετε, η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή και με το διάγγελμά του της προάλλες ο Πρωθυπουργός προσπάθησε να πείσει την ελληνική κοινωνία ότι δεν γνώριζε για το θέμα αυτό. Υπάρχει τέτοια διάσταση, φαντάζομαι ότι μιλάμε πλέον σε επίπεδο κορυφής και έχουν αναλυθεί ιδιαίτερα. Ακούστε, όταν η πρώτη πράξη που έκανε ο Πρωθυπουργός ήταν να αναλάβει ο ίδιος τα ενία της ΕΕΠ, έχουμε μια πρώτη απάντηση. Μια δεύτερη απάντηση νομίζω είναι ότι από το 2019 μέχρι και σήμερα, μέχρι και πριν προκύψει το συγκεκριμένο ζήτημα, οτιδήποτε γινόταν από αυτή την κυβέρνηση, κύριε Καναλόπουλε, μας έλεγαν οι πάντες ότι γίνεται με απόφαση Κυριάκου Μητσοτάκη. Το θυμάστε και εσείς πολύ καλά. Δεν μπορεί όλα ό,τι περνάει από αυτή την κυβέρνηση πλέον να είναι με την υπογραφή, αν θέλετε, του Πρωθυπουργού και το συγκεκριμένο ζήτημα να μην το γνώριζε ο Πρωθυπουργός. Νομίζω δεν μπορεί πλέον να πείσει κανέναν. Είναι πολύ σοβαρά τα ζητήματα που έχουν προκύψει και θεωρώ ότι οι εξελίξεις θα είναι άμεσες.
Όταν λέτε εξελίξεις, δηλαδή σε τι βαθμό τις οριοθετείτε στο πολιτικό επίπεδο να οδηγηθούμε σε εκλογές, βλέπετε. Νομίζω ότι έπρεπε να έχει την ευθυξία ο Πρωθυπουργός να έχει παραιτηθεί. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση και η δική μου άποψη. Δεν στέκεται, νομίζω, η κυβέρνηση πλέον υπό το βάρος αυτού του σκανδάλου. Μιλάμε για παρακολούθηση αρχηγού κόμματος, μιλάμε για παρακολούθηση ευρωβουλευτή και υπάρχει και μία συνέχεια, μία σειρά πραγμάτων, μία συνέχεια, αν θέλετε, γεγονότων, η οποία μας κάνει όλους ιδιαίτερα καχύποπτους. Δηλαδή, θυμάστε ότι το ζήτημα όλο ξεκίνησε με την μέσω του Ευρωκοινοβουλίου και της Επιτροπής, της Ειδικής Επιτροπής, η οποία ανίχνευσε το λογισμικό, το Predator. Σε δεύτερη φάση φάνηκε ότι υπάρχει και εντολή της εισαγγελέας να παρακολουθείτε και μέσω της ΕΕΠ. Νομίζω πως τα γεγονότα είναι εμφανή και υπάρχει, το σημαντικό είναι και η χρονική διάσταση του όλου θέματος. Δηλαδή, αν προσέξετε πότε έγινε η προσπάθεια εγκατάστασης του Predator και πότε δόθηκε η εντολή από την ΕΕΠ, φαίνεται ότι οι ημερομηνίες ταιριάζουν. Και είναι σημαντικό γιατί γίνεται μια προσπάθεια από την κυβέρνηση να φανεί ότι δεν γνωρίζει τι γίνεται με το Predator, με το συγκεκριμένο λογισμικό. Εμείς ζητάμε απαντήσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα, γιατί είναι ένα υπερόπλο, όπως λένε και αυτοί που γνωρίζουν, και πρέπει να ξέρουμε πώς έχει βρεθεί και σε ποια χέρια βρίσκεται το συγκεκριμένο λογισμικό. Από εδώ και πέρα η διαδικασία ποια πρέπει να είναι. Ζητήσατε να ανοίξει γρήγορα η Βουλή. Έχουμε στις 22 του μήνα την πρώτη συνεδρίαση. Πώς θα πρέπει να κινηθεί θεσμικά ο δικός σας χώρος και πώς κινείται. Ακούστε, εμείς έχουμε ζητήσει να υπάρξει επιτροπή αυτή που θα διερευνήσει το συγκεκριμένο ζήτημα. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο. Δεν φαίνεται να υπάρχει καμία επικοινωνία με την κυβέρνηση, έτσι, γιατί αυτό τουλάχιστον επισημάνθηκε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ότι ζητήθηκε να υπάρξει επικοινωνία με τον κύριο Ανδρουλάκη, δεν έχει μέχρι τώρα. Να σας πω κάτι. Ο τρόπος που έχει ζητηθεί από την κυβέρνηση να υπάρξει επικοινωνία, εμάς δεν μας βρίσκει σύμφωνος σε καμία των περιπτώσεων. Εμείς λέμε όλα στη φορά, όλα δημόσια, να υπάρχει πλήρης ενημέρωση όχι μόνο των κομμάτων, αλλά και της ελληνικής κοινωνίας και των Ελλήνων πολιτών και να γνωρίζουν όλοι τι έχει γίνει. Λέμε όχι στην μυστικοπάθεια. Όχι στην συγκάλυψη μέσω συσκέψεων και συναντήσεων πίσω από κλειστές πόρτες. Όλα ανοιχτά, μέσω της Βουλής έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο αλλά και στην ελληνική δικαιοσύνη και θεωρούμε ότι όλα πρέπει να γίνουν μέσω αυτών των οδών. Είναι επίσης, αν μου επιτρέπετε να σας πω, χαρακτηριστικό του πανικού που υπάρχει, αν θέλετε, και στην κυβέρνηση, το ότι ακόμη και σε τοπικό επίπεδο υπάρχει μια πλήρης αποχή από το συγκεκριμένο ζήτημα. Εγώ βρέθηκα και όλες τις προηγούμενες μέρες σε διάφορα μέρη της Μεσσηνίας. Οι πολίτες ζητάνε να μάθουν τι έχει γίνει, αλλά και το δεύτερο ερώτημα είναι πού βρίσκονται τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Είναι εξαφανισμένα πλήρως, δεν παίρνει κανείς θέση για το συγκεκριμένο ζήτημα και αναρωτιέμαι, απέχουν από τα τόσο σοβαρά ζητήματα που έχει η κοινωνία της Μεσσηνίας και από τα ζητήματα που έχει η Μεσσηνία. Ποια είναι η άποψή τους, τους βρίσκει σύμφωνους όλη αυτή η διαδικασία που υπάρχει τώρα, αυτή, αν θέλετε, η σκουπιδοποίηση της δημοκρατίας και των δημοκρατικών θεσμών. Πρέπει να βγουν και να απαντήσουν. Κρατάμε και αυτήν την αναφορά σας. Φαντάζομαι ότι θα υπάρξουν σύντομα απαντήσεις. Καταρχάς από τα κυρίαρχα πρόσωπα που έχουν εμπλακεί στη συγκεκριμένη κατάσταση και είναι θέμα Βουλής πλέον να τα αναδείξει. Αλλά πρέπει να πάρθουν και μια σειρά πρωτοβουλίες. Κλείνοντας με τις πρωτοβουλίες, τις οποίες ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Πράξη νομοθετικού περιεχομένου που νομίζω πηγαίνει σε άλλες εποχές. Για την ΕΕΠ και όλα τα υπόλοιπα, συμφωνείτε εσείς? Ακούστε, ο τρόπος που πάει να γίνει και αυτό, εμάς μας βρίσκει αντίθετος. Πρέπει να υπάρχει διάλογος και να υπάρχει συζήτηση για το πώς θα καλυτερεύσουν οι συνθήκες με τις οποίες λειτουργεί η ΕΕΠ. Επίσης, μας βρίσκει και πάλι αντίθετος το γεγονός ότι επιμένει ο Πρωθυπουργός να έχει υπό το πλήρη έλεγχο την ΕΕΠ. Αυτό δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε και δεν θα το επιτρέψουμε, καθώς είδαμε με ποιο τρόπο φαίνεται ότι προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ, κύριε Κανελόπουλο, να είστε καλά.